Κοιτάξτε, τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι μία ιστορία, μία διήγηση η οποία αναφέρεται στη βίβλο και θα έλεγα ότι έχει να κάνει με την με αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν Ύβρι, η Ύβρις. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή φτάνει ένα όριο το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Και τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι εκείνη, είναι αυτές οι δύο περιοχές, ανακαλύφθηκαν στην Νεκρά Θάλασσα κοντά, δηλαδή ενώ από την αρχαιολογική σκαπάνη έχουμε αναφορές, τις έχουμε βρει, ποιες είναι οι πόλεις αυτές, που λέει το κείμενο ότι τέλος πάντων πήγαν οι άγγελοι εκείνοι για να μπήκαν οι άγγελοι μέσα στο σπίτι και όλος ο λαός μαζεύτηκε και ήθελε να συνευρεθεί με τους αγγέλους. Εκεί είμαστε στα όρια της Ύβρεως. Δηλαδή η αμαρτία έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Εκεί πέρα πάντοτε κάτι γίνεται, αν δούμε και διαχρονικά. Γίνεται κάτι. Γίνεται ο κατακλυσμός, γίνεται αυτή η φωτιά από τον ουρανό που λέει, που και αυτή εξηγήθηκε αρχαιολογικά πώς ήταν, γιατί έγινε έτσι. Είναι αυτό, όταν φτάνει σε κάποιο όριο που δεν πάει άλλο, κάπου εκεί υπάρχει μία θεία επέμβαση. Ο Θεός είναι ο ρυθμιστής ιστορίας. Αφήνει βέβαια, επιτρέπει πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν, πόλεμοι, άσχημα πράγματα, βίας. Γιατί είναι μας έδωσε αυτή την ελευθερία, αυτό το αυτεξούσιο που λέμε, την δυνατότητα να κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει, αλλά κάποια στιγμή το ορίζει και λέει μέχρι εδώ. Είναι ο ρυθμιστής ιστορίας και αυτό, και πάλι καλά που είναι έτσι τα πράγματα, διότι θα είχαμε καταστρέψει τον πλανήτη μας πολλά χρόνια πριν. Φαίνεται μέσα από τα κείμενα μία τιμωρητική διάθεση από το Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα σχήμα. Υπάρχει αμαρτία, τιμωρία. Μετάνοια, σωτηρία. Αυτό είναι το σχήμα που είναι σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή όμως τελικά η τιμωρία δεν είναι τιμωρία ενός οργύλου Θεού, αλλά είναι μία τιμωρία ενός Θεού ο οποίος αγαπά ως πατέρας και δρά παιδαγωγικά. Φαίνεται, δείτε το με ένα παράδειγμα ενός πατέρα προς το παιδί του. Και αν κάποια φορά του φωνάξει, είναι σίγουρο ότι δεν του φωνάζει επειδή έχει κάποιο άλλο συμφέρον ή εμπάθεια. Από αγάπη κινείται και το κάνει αυτό. Και ο Θεός έχει αυτή, αφού σε μερικά σημεία φαίνεται ότι ζηλεύει. Δίνει το κείμενο χαρακτηριστικά ανθρώπινα και λέει, μα γιατί θα λατρεύετε άλλους θεούς, θα λατρεύετε μόνο εμένα. Φαίνεται να λέει ο Θεός δηλαδή. Αυτό το χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Ο Θεός δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Να έχει ζήλια ή άλλα πάθη, αλλά είναι μία τέτοια προσέγγιση, άρα δεν μιλάμε για μία τιμωρία. Ουσιαστικά διευκρινίζεται πιο πολύ στην Καινή Διαθήκη και μετά ότι πρόκειται για μία αυτοτιμωρία. Ο άνθρωπος ουσιαστικά με τα ίδια του τα χέρια προσπαθεί να βγάλει τα μάτια του. Αυτό κάνει με την κακή χρήση της ελευθερίας που έχει.